κυκλοφοριακό αλαλούμ στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού με την ταλαιπωρία των οδηγών να χτυπά κόκκινο νωρίς το πρωί και τις μεσημεριανές ώρες. Ένα χάος. Δύο λέξεις, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα χάος. Εδώ γίνεται χαμός. Χίλια αυτοκίνητα το λεπτό, ούτε φανάρια, ούτε τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι η προτεραιότητα σε ποιον, έτσι. Δεν ξέρει κανείς εδώ, όποιος μπορεί να μπει. Σαν την Ινδία είναι εδώ. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια εκεί που ανεβαίνει όπως τελειώνει ο δρόμος στο Μιχάλη. Γίνεται κάθε πρωί πανικός. Δεν προλαβαίνεις να δεις από πού θα βγει ο ένας, πού θα μπει ο άλλος. Τα αμάξια το πρωί περνάνε τα 150 αμάξια που περιμένουν στην ουρά και φτάνει μέχρι και τον ΟΑΕΔ η κίνηση. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τις ατέλειωτες ουρές στην περιοχή όπου συγκλίνουν μεγάλες οδικές αρτηρίες με τους οδηγούς να δοκιμάζουν τις αντοχές τους πριν και μετά την γέφυρα. Κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 11-12 γίνεται χαμός εδώ. Και τροχαία έχουμε και τραυματισμούς έχουμε. Φωνάζουμε τώρα τόσα χρόνια να έρθουν να κάνουν ένα κόμβο που είναι πανεύκολο και δεν έρχονται. Να πω, η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κανείς δεν νοιάζεται. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση και είναι ένα σημείο πολύ επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Πόση ώρα καθυστερήσει μιλάμε σε αυτόν τον δρόμο? Σίγουρα δεκάλεπτο τέταρτο. Σίγουρα. Σίγουρα. Για να περάσω από εδώ. Για να περάσω από εδώ να πάω βιομηχανική. Πραγματικά, ειλικρινά σου μιλάω, δεν πάει άλλο. Και είναι επικίνδυνο να περάσει και προπαντός παιδιά που περνάνε. Είναι πολύ δύσκολα. Από τον Δεκέμβριο του 2018, ο Δήμος Ηρακλείου έχει στα χέρια του μελέτη η οποία προβλέπει την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Λυκείου και Παπαγιάννης Κουλά. Στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις απέδωσε τις καθυστερήσεις ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος επιδιώξει επαφές με την αποκεντρωμένη διοίκηση με στόχο να υπάρξουν προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα μέχρι ότου λάβουν την τελική έγκριση. Αυτό που θα ζητήσουμε από την αποκεντρωμένη είναι κατά πόσο μπορούμε να πάμε σε μια προσωρινή εφαρμογή εν είδη εργοταξιακών μέτρων με νεροπαγίδες, με πλαστικούς οριοδείκτες των προτινόμενων ρυθμίσεων και να έρθει σύντο χρόνο και η τελική έγκριση για να μπορέσουμε να το κάνουμε με κανονική εργολαβία. Θυμίζω ότι αυτή τη λογική ακολουθήσαμε και στον κόμβο της ΟΑΣΙΣ. Ο κόσμος κάνει πάρα πολύ ώρα να πάει στη δουλειά του, καθώς η ουρά φτάνει μέχρι και εδώ πέρα και μέχρι να φτάσει στον Άγιαν το Χωστό μπορεί να περάσει και ένα μισάωρο. Να τρέξουν έργα κυκλοφοριακής αναβάθμισης στην περιοχή ζητούν δημότες, οι οποίοι αντικρίζουν τα τροχαία ατυχήματα τα οποία είναι συχνά στην περιοχή, όπως και εικόνες άναρχης στάθμευσης, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη διέλευση των οχημάτων, όσο και την εξασφάλιση ορατότητας. Εμείς φροντίζουμε να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να λάβουμε το πράσινο φως για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και θα ζητήσουμε να γίνει μια νωρίτερη εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης που προβλέπει ένα κόμβο συγκεκριμένο στη συμβολή μεταξύ Λυκείου και Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Εκτιμούμε ότι αυτό θα λύσει ακόμα και με τα προσωρινά μέτρα ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος.